Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε στην εξέλιξη της μεγάλης εκλογικής μάχης που δίνει το κόμμα μας απέναντι στο αστικό πολιτικό σύστημα και τα κόμματά του. Μία μάχη καθοριστική για την επόμενη ημέρα, για την προοπτική της πάλης του λαού μας, για να βγει με μεγαλύτερες δυνατότητες το ίδιο το λαϊκό κίνημα, με πιο ισχυρό το ΚΚΕ απέναντι σε κάθε εκδοχή αντιλαϊκής κυβέρνησης. Απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρευσης, όχι μόνο σε όσους κατά καιρούς βρεθήκαμε μαζί στους αγώνες, αλλά και σε όσους ακούν για πρώτη φορά τις θέσεις μας, προβληματίζονται, ξέρουν πως εδώ βρίσκεται μια πολιτική δύναμη που είναι σταθερά στο πλάι τους, δεν κάνει πίσω, παλεύει, επιβεβαιώνεται για τις εκτιμήσεις της και δικαιώνεται για τη στάση της σε όλες τις κρίσιμες φάσεις. Απευθυνόμαστε σε όλους όσους δεν συμφωνούν με τη συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, σε όσους αρνούνται να γίνεται ο τόπος μας, η Λάρισα, ορμητήριο πολέμου. Απευθυνόμαστε σε όσους βαδίζουν το Γολγοθά της καθημερινής επιβίωσης από την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και την ενέργεια, αλλά και σε όποιους ζήσανε από πρώτο χέρι είτε στην πανδημία, είτε στις φυσικές καταστροφές όπως και στην περιοχή μας, την εγκατάλειψη από το αστικό κράτος, το οποίο δουλεύει μια χαρά για τις ανάγκες και τα κέρδη των λίγων, αλλά όχι για τις ανάγκες των πολλών. Σε όλους αυτούς λέμε πως έχουν μια θέση δίπλα στο ΚΚΕ. Γιατί τώρα είναι ώρα ευθύνης και μάχης. Είναι ώρα να μετατρέψουμε την οργή μας και την αγανάκτησή μας σε μια οργανωμένη δύναμη που θα φέρει τα πάνω κάτω, που θα ανοίξει το δρόμο της ανατροπής. Να τιμωρήσουμε όλους τους πολιτικούς ενόχους για τα εγκλήματα που διέπραξαν διαχρονικά και τα νέα που σχεδιάζουν σε βάρος μας. Είναι ώρα να σημαδεύσουμε τον πραγματικό αντίπαλο, τον πραγματικό ένοχο για τα βασανιστικά, το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης, το κράτος και τα κόμματα που το υπηρετούν και να πάρουμε τη θέση μας στη μάχη δίπλα στο ΚΚΕ. Κυβερνητική πρόοδο και σταθερότητα προπαγανδίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Προοδευτική διακυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας. Και αφού λοιπόν η πρόοδος ξεχυλίζει από τα προγράμματά τους, ας μας πούνε, ας απαντήσουνε, αξιοπρεπείς μισθοί που να καλύπτουν τις ανάγκες μας ή τα ψίχουλα των ΠΑΣ. Σταθερή εργασία με δικαιώματα και συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή κακοπληρωμένη part-time εργασία. 7ωρο πενθήμερο, 35ωρο ή ωράριο ήλιο με ήλιο που μας γυρίζει 200 χρόνια πίσω. Μέτρα προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς, στις μεταφορές, ελεγκτικοί μηχανισμοί παντού ή εργαζόμενοι που θα αποτελούν καύσιμη ύλη για τα κέρδη. Ουσιαστική προστασία της λαϊκής κατοικίας με απαγόρευση των πληστηριασμών και κατασκευαστικό πρόγραμμα του κράτους για σύγχρονα φθηνά σπίτια ή λεία στα κοράκια των τραπεζών και των μεγαλοκατασκευαστών. Εξασφάλιση του εισοδήματος των βιοπαλλεστών αγροτών με κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, μείωση του κόστους παραγωγής, πλήρη αποζημίωση από τις καταστροφές ή θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση που οδηγεί σταδιακά στο ξεκλήρισμα των αγροτών. Ας μας πούνε πώς είναι δυνατόν εν έτη 2023 και έχοντας ακούσει μεγάλα λόγια και υποσχέσεις δύο χρόνια πριν, αλλά και μετά τον καταστροφικό σεισμό στην περιοχή μας, να μένουν ακόμα στα κοντέινερ, σε Δαμάση, Μεσοχώρη και αλλού, όπως και τα παιδιά στο σχολείο της Φαλάνης, να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, αφού κολυσιεργούν εδώ και δύο χρόνια για την ανέγερση του νέου σχολείου. Αλήθεια, δεν είναι δυνατόν να δείξει κανείς εμπιστοσύνη στα κόμματα που κυβέρνησαν και άφησαν πρακτικά ανύπαρκτη την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα νοσοκομεία της πόλης μας, που στενάζουν από την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, με το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας σήμερα να παραπέει. Δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι τόσο στην πόλη της Λάρισας, αλλά και σε όλη την επικράτεια, χρειάζεται να λειτουργούν σύγχρονα κέντρα υγείας, πλήρως τελεχωμένα και όχι φυσικά αποδυναμωμένες τοπικές μονάδες υγείας που ουσιαστικά υπολειτουργούν. Ζητήματα που επιβεβαιώνουν πως η υγεία του λαού δεν μπορεί να είναι συνάρτηση της λογικής κόστους-οφέλους,
να αποτελεί αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Γιατί, όπως όλοι καλά καταλαβαίνετε και μάλιστα την περίοδο της πανδημίας, αναδείχθηκε περίτρανα πως τους επιχειρηματίες υγείας δεν τους έπιασε πόνος για την υγεία του λαού, ίσα-ίσα ρεφάρανε μια χαρά και εδώ στην περιοχή μας, μετατρέποντας την οξυμένη ανάγκη του λαού μας σε ευκαιρία για κέρδη. Να γιατί πρέπει να μαυριστούν τα κόμματα εκείνα που μιλούν με τις ίδιες για αρμονική συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας. Όταν μιλάνε για ανάπτυξη, σίγουρα δεν αναφέρονται στην ουσιαστική αναβάθμιση, στην κατασκευή περισσότερων ασφαλών και σύγχρονων σχολικών κτηρίων για τα παιδιά μας, πλήρως τελεχωμένα με εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, για να μην μιλήσουμε για προσεισμικούς ελέγχους σε όλα τα σχολεία, δημόσια κτίρια και άλλα που έπρεπε χθες. Για όλα αυτά και άλλα πάρα πολλά έχουμε διεκδικήσει μέσω των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, επερωτήσεων, αναφορών αλλά και παρεμβάσεων στη Βουλή λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του λαού της περιοχής μας, του νομού μας, ενώ παράλληλα πρωτοστατήσαμε στην αγωνιστική διεκδίκησή τους μέσα από τους αγώνες που αναπτύχθηκαν από τους εργαζόμενους όλο το προηγούμενο διάστημα. Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά αποτελούν τα τρανταχτή απόδειξη. Απόδειξή τους θεωρεί αδικαιολόγητο κόστος, έργα αναγκαία για την προστασία της ζωής του λαού. Άλλη είναι η ανάπτυξη για την οποία μιλάει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα άλλα αστικά κόμματα, και άλλη ανάπτυξη που συμφέρει το λαό και την νεολαία της περιοχής μας. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να δεχτούμε σήμερα εν έτη 2023 να θεωρείται κανένα ότι ρεαλιστικό σήμερα είναι να συγκρίνουμε τα λίγα με τα λιγότερα. Πρόγραμμα εξουσίας διακυβέρνησης που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη υπέρ του λαού καταθέτει μόνο το ΚΚΕ. Γι' αυτό και θα είναι μεγάλη υπόθεση το ΚΚΕ να βγει όσο γίνεται πιο ενισχυμένο από την εκλογική μάχη. Άλλωστε, μόνο μαζί με το ΚΚΕ και κόντρα στις αντιλαϊκές κυβερνήσεις κατέκτησαν ό,τι κατέκτησαν οι εργαζόμενοι έως σήμερα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, προχωράμε, συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση, τόλμη, με πρωτοβουλία, μεταφέροντας το μήνυμα και το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Να μην αφήσουμε ούτε ώρα, ούτε λεπτό να πάει χαμένο. Καλό αγώνα όλοι και όλες στη μάχη.